Θα ήθελα να ρωτήσω έτσι λίγο για τα υψίπεδα του Γκολάν. Ναι. Το ότι τα αναγνώρισε ο Τραμπ σαν Ισραηλινό έδαφος, αυτό δεν λέει και τίποτα στο κάτω-κάτω. Σημασία έχει να το αναγνώρισε η Συρία, φαντάζομαι. Ναι, έχει σημασία. Έχει σημασία, έχει σημασία. Έχει σημασία, αλλά δεν είναι. Δεν τελείωσε κάτι, θέλω να πω. Πώς? Μπλέκεται και με το Συμβούλιο Ασφαλείας. Ναι. Υπάρχει ένα θέμα. Ένα θέμα τεράστιο για το Συμβούλιο Ασφαλείας. Έχει παλιές αποφάσεις ενάντια στο Ισραήλ. Ανατρέπει όλο αυτό το σχετισμό και διαμορφώνει ένα νέο μέτωπο πολέμου συνεχούς σύραξης σε αυτή την περιοχή. Οπότε η Συρία, ο μόνος τρόπος για να μπορέσει να αλλάξει το τελεσμένο είναι με στρατιωτικά μέσα. Δεν της αφήνει κανένα άλλο περιθώριο. Γι' αυτό είναι επικίνδυνο. Και αυτό το πράγμα που κάνει. Αλλά το σημαντικό για νομίζω που θα πρέπει να πούμε σε σχέση με αυτό είναι ότι αυτή τη στιγμή έχει αναβαθμιστεί ο ρόλος του Ισραήλ συνολικότερα. Αναβαθμίζεται γιατί έχει αποκτήσει βάθος άμυνας μέσω της Κύπρου και της Ελλάδας. Βάθος άμυνας σημαίνει ότι αποκτά στρατιωτικές βάσεις για τα στάσεις υποδομές στην Κρήτη και πιθανότατα στην Κύπρο. Έχει μετατραπεί η Κύπρος σε de facto μέλος του ΝΑΤΟ και λειτουργεί ως μέλος του ΝΑΤΟ. Να μην ξεχνάμε ότι από το 1960-65, αν θέλετε, 63-64, που άρχισαν να εφαρμόζονται, τέλος πάντων, τύπης ήταν ανεξάρτητο κράτος, έγινε ανεξάρτητο κράτος η Κύπρος, έστω και υπό την αίρεση των συμφωνιών του Λονδίνου και Ζυρίχης. Ήταν κάζους μπέλι το θέμα της εισδοχής του ΝΑΤΟ στο ΝΑΤΟ της Κύπρου. Το ότι σήμερα έχει καταντήσει να είναι μέλος του ΝΑΤΟ η Κύπρος αποτελεί τεράστιο πρόβλημα για την ευρύτερη περιοχή. Τεράστιο. Πρώτα και κύριε, βέβαια για τους λαούς. Αλλά ποιος τους γράφει τους λαούς? Λοιπόν, υπάρχει τεράστιο ζήτημα και της εθνικής ανεξαρτησίας. Δεν υπάρχει ούτε εθνική ούτε ανεξαρτησία, αλλά την εδαφική κυριότητα και του νησιού και εδώ. Ήμουνα στην Κρήτη. Στην Κρήτη έχει επέλθει άλωση του νησιού από Ισραηλινά κεφαλαία, τα οποία έρχονται στο νησί μέσα από βιτρίνες επιχειρήσεων. Βιτρίνες επενδυτικών κεφαλαίων, τα οποία έρχονται με Έλληνες ενδεχομένως μπροστά, δεν έχει καμία σημασία, ή Τούρκους. Ιδιαίτερα στο Λασίθι, τη μεριά του Λασιθίου, έχουν αναλάβει τη δουλειά Τούρκοι και ιδιαίτερα ο γαμπρός, ένας από τους γαμπρούς και τους πολλούς γαμπρούς, γιατί έχουμε, ξέρεις, αυτό το ζήτημα είναι σαν το Μητσοτάκι να το κάνει, ας πούμε. Το τι κουμπαριές και γαμπρούς έχει, χαμός, χαμός. Λοιπόν, έχουν στήσει οι Τούρκοι μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες διοχετεύουν τεράστια ποσά στην περιοχή του Λασιθίου, αλλά και όχι μόνο, στο όνομα της συμφιλίωσης των δύο λαών με αφορμή τους τουρκοκριτικούς. Βάζουν ζήτημα ιδιοκτησίας των παλιών τουρκοκριτικών, αυτοί που φύγανε δηλαδή για να τα αλλάχθησαν οι πληθυσμοί, και βεβαίως αυτό μπαίνει στα πλαίσια του γεγονότος ότι η Κρήτη μετατρέπεται, όπως και η Κύπρος μετατρέπεται, πολύ περισσότερο η Κρήτη και λιγότερο η Κύπρος, όχι πως δεν θα γίνει, αλλά λέω υπάρχει μια απόσταση, μια διαφορά φάσης να το πούμε έτσι, σε στρατιωτική βάση των Αμερικανών και κυρίως των Ισραηλινών. Από το καστέλι που δημιουργείται το αεροδρόμιο εκεί, το οποίο θα είναι υπό τον έλεγχο των Ισραηλινών. Έχει υπογραφεί η σύμβαση, έχουν υπογραφεί τα πάντα. Έχουν εγκατασταθεί δυνάμεις εκεί. Έχουν εγκατασταθεί, έρχονται εταιρείες οι οποίες θα κάνουν τη δουλειά σε αυτή την ιστορία. Συνέχεια, το πρώτο πράγμα βέβαια που κάνανε είναι η κλασική τακτική δημιουργίας προϋποθέσεων διαρκούς πολέμου στο νησί. Δηλαδή τι κάνω, ελέγχω τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εξαγοράσαν όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το όλα είναι μια αφοριστική τοποθέτηση, ναι, αλλά λέμε τα πάντα. Έφτασα στο σημείο, εγώ στην Κρήτη κατεβαίνω πολιτικά από το 2010. Δηλαδή εννοώ πολιτικά με την έννοια. Ναι, μπράβο. Λοιπόν, πρώτη φορά έχω δει τόσο ελεγχόμενη πληροφόρηση στο νησί. Πρώτη φορά. Είναι εντυπωσιακό αυτό το πράγμα για ένα νησί που πάσχει, που έχει τρομακτικά προβλήματα και που βεβαίως επανέρχεται από την πίσω πόρτα
η ηλιθιότητα της δεκαετίας του 2009-2010, όπου τότε μιλάγανε για ανεξάρτητη κριτική πολιτεία. Αλλά αυτή τη φορά, ενώ τότε την πλασάρανε οι Γερμανοί, τελευταία επιχείρηση ήταν Ρίχτερ, λοιπόν, τώρα την πλασάρουν οι Ισραηλινοί. Σε αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν, αυτό το πράγμα το ξέρουμε από την αγορά. Τουλάχιστον όσοι από εμάς έχουμε κάποια σχέση με την αγορά, ή τουλάχιστον είχαμε επαγγελματικά σχέση με την αγορά, κυκλοφορούν επενδυτικά κεφάλαια τα οποία τάζουν λαγούς με πετραχίλια σε όλες τις μεγάλες επιχειρήσεις που υπάρχουν στην Κρήτη. Κεφαλαιακές ενισχύσεις δηλαδή έναντι μετοχικού κεφαλαίου. Στην πραγματικότητα είναι ένα leverage buyout, δηλαδή είναι μια τακτική εξαγοράς των επιχειρήσεων, χωρίς την πραγματικότητα να εμφανίζεται αυτός που κάνει την εξαγορά. Και το κάνουν για όλα τα μεγάλα ξενοδοχεία. Και γιατί δεν θέλουν να εμφανιστούν, δηλαδή? Γιατί μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές κοινωνικές αντιδράσεις. Και πάμε σε εκλογές. Και θέλουν να πιστεύουν οι κριτικοί ότι ακόμη ψηφίζουν για την Ελλάδα. Μάλιστα. Δεν έχουν καταλάβει ότι ψηφίζουν για τον Νετανιάχου. Λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι μέσα σε αυτά λοιπόν τα πλαίσια. Έχουμε τον απίστευτο αυτό τύπο που λέγεται Αποστολάκης. Ειλικρινά ρε παιδιά, φαντάρος έχεις πάει, φαντάζομαι, έτσι. Πάει, στο ο Γιώργος δεν ξέρω αν έχει πάει ακόμη. Έχω περάσει. Έχεις περάσει κι εσύ την πάθηση. Λοιπόν, ξέρετε πάρα πολύ καλά, σαν φαντάρια που ήμασταν, ο καθένας βέβαια στην εποχή του και όλα αυτά, αλλά πάντα διαχρονικό αυτό το πράγμα, την εικόνα που σου δίνανε, ειδικά ορισμένοι ανώτεροι εξωματικοί. Αυτό που λέγαμε ρε παιδί μου, σαν φαντάρι, εγώ με το Γιουβαλάκι, με τίποτα. Άρα αν συμβεί κάτι ας πούμε, πού θα κρυφτούμε για να αποφύγουμε το βλάκα που θα τεθεί η επικεφαλής. Έτσι, αυτό το πράγμα. Τέτοια ηλιθιότητα, μέγεθος ηλιθιότητας, σαν το Αποστολάκι, του Ναυάρχου Αποστολάκι, δεν έχω ξαναδεί. Ειλικρινά, προσέξτε τι λέει τώρα. Αυτό το πράγμα με έχει συγκλονίσει. Γιατί δεν μπορεί μόνο το ότι είναι λαγός, και βεβαίως είναι σαφέστατο ότι είναι λαγός, αλλά πρέπει να είναι πανηλήθιος λαγός. Γιατί το να κάθεσαι και να λες ότι κινδυνεύουμε από πόλεμο λόγω ατυχήματος, ρε φίλε, δεν είμαστε ούτε Σοβιετική Ένωση, ούτε Ηνωμένες Πολιτείες που κυκλοφορεί ο πρόεδρος Πούτιν ή ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών με εκείνη την περίεργη τσάντα με το κόκκινο κουμπί που το πατάς κατά λάθος και φεύγουν τα πυρηνικά. Δεν έχουμε τέτοιες δυνατότητες. Ευτυχώς. Γιατί για φαντάσου να είχαμε πυρηνικά και να έχεις τον Αποστολάκη υπεύθυνο. Αυτός θα πυροδοτούσε τα. Τον Τζίπρα θα είχαμε υπεύθυνο. Τον Καθήλυν. Αυτός θα τρώγε ντόνατ με μαρμελάδα, θα πέφτει η μαρμελάδα στο κόκκινο κουμπί και θα είχαμε πυρηνικό το κάτωμα. Είναι τόσο ηλίθιος. Λοιπόν, άκου λοιπόν τι λέει. Ότι θα έχουμε ατύχημα πόλεμο στο Αιγαίο από ατύχημα. Πρώτον. Δεν μας λέει αυτός ο περιώνυμος αξιωματικός που έφτασε άγιεθα και δεν μου κάνει εντύπωση. Τέτοιοι είναι οι ανώτεροι αξιωματικοί στο ελληνικό στρατό, σαν τον Ακάρ. Ο Ακάρ, ένας γραφειοκράτης με στολή ήταν, ο οποίος την εποχή που είχα εγώ σχέσεις με την Τουρκία, πήγαινε για δουλειές δηλαδή, τον είχανε του Κλώτσου και του Μπάτσου. Ήτανε γραφέας Β. Γραφέας Β, μάχημη θέση ποτέ, μάχημη διοίκηση ποτέ. Αυτόν τον τύπο το συνέλαβε κατά τη διάρκεια του πραξιωπήματος Δεκανέας, ο οποίος τον έβαλε τον κλείδωσε στο γραφείο και τον άνοιξε στο γραφείο. Αυτός είναι ο πολεμιστής μας. Και αυτός βεβαίως, όπως όλοι βεβαίως είναι, είναι και βατραχάνθρωπος. Είναι ο τρόπος για να λέμε στους στρατηγούς και στους στρατηγούς ότι είναι βλαχαδερά. Δηλαδή, αντί να λένε το βλαχαδερό, βάζουμε το βατραχάτροπο εδώ. Λοιπόν, ξέρεις, είναι από αυτά τα πράγματα που τα παίρνουν μόνο για να τα έχουν στο πέτο. Δεν έχουν καμία σημασία, δεν έχουν καμία αξία. Λοιπόν, αυτός ο τύπος λοιπόν, ο οποίος το παίζει στρατιωτικός ή το παίζει για πόσα χρόνια στρατιωτικός, δεν ξέρει ότι δεν υπάρχει πόλεμο στον πλανήτη που να έχει πυροδοτηθεί από ατύχημα. Δεν ξέρει. Δεν το έχει αντιληφθεί ποτέ στη ζωή του. Για πες μου έναν πόλεμο που έγινε από ατύχημα. Έναν. Πήγαινε όσο πίσω θέλεις. Στους Σκύθες πήγαινε. Το 3.500 π.Χ. πήγαινε. Ή για παράδειγμα, εάν ήταν ατύχημα να προκαλέσει πόλεμο στο Αιγαίο, τότε γιατί δεν προκάλεσε επί εποχή Σιλιάκη που κατερρύφθη και μάλιστα με τους χειρότερους δυνατούς πάνω από την Κάρπαθο.
Δεν ήταν ατύχημα αυτό? Αν και κατά γνώμη μου, πολλοί λένε, και ίσως και να έχουν δίκιο, ότι υπήρχε δόλος. Μήπως αυτό εννοεί ο Αποστολάκης? Λοιπόν, ή όταν κατερρύθησαν το ελικόπτερο εκείνη το βράδυ στα Ίμια, ή δεν έγινε πόλεμος? Ατύχημα δεν ήταν? Έτσι θέλουν να μας λένε. Όχι μόνο αν το ατύχημα είναι από την άλλη πλευρά θα γίνει. Ναι, αυτό. Αυτό λέει για θερμό επεισόδιο από το πέρσι το 17 το Δεκέμβριο. Να βγει τροδιοδεικτική, α πούμε. Και μιλάμε πάρα πολύ και τώρα στου ΣΥΡΙΖΑ, ο Ρήγα, ο Γελίο και πάλι είπε για θερμό επεισόδιο. Αυτό λοιπόν. Ο Πάιατ. Κοίταξε. Να σου πω κάτι. Κοίταξε. Θέλω να πω, έχει πυκνώσει. Ο Πάιατ λέει ξεκάθαρα ότι οι Έλληνε θα κάνουν αυτό το πράγμα. Λοιπόν, έτσι. Ξεκάθαρα με τον τρόπο που λένε οι διπλωμάτες σαν τον Πάιατ. Ο τύπος που έκανε το πρακτικό στην Ουκρανία, έτσι ήταν πρέσβης τότε με τον Λουκασέγκο. Το Πάιατ είναι αυτός που προτείνει και να το κάνουμε. Μπράβο. Μέσω πλήρης σαφώς οι Αμερικανοί σου λένε χτύπα. Χτύπα. Μήπως αυτό ετοιμάζει ο κύριος Αποστολάκης? Είναι αυτό που λέει έλα μαλάκα, τι έκανε στο τέλος. Λοιπόν, αυτό θέλει να κάνει ο Αποστολάκης. Δηλαδή έτσι πρέπει να λήξει τη θητεία του σε αυτή τη ζωή. Με μια πράξη που θα επαναλαμβάνει τον πόλεμο του 1897. Γιατί και τότε έτσι έγινε η δουλειά. Συνεννοημένος ο Βρετανός πρέσβης με το παλάτι και με τις άλλες ξένες δυνάμεις και με τον Σουλτάνο, βάλανε τους σταυραετούς της Εθνικής Εταιρείας να χτυπήσουν τον ετοιμοπόλεμο στρατό των Οθωμανών ακριβώς στα στενά της Λάρισας, του Ποινιού. Εκεί ήταν τα σύνορα την εποχή εκείνη. Και μετά όπου φύγει ο ελληνικός στρατός. Όπου φύγει. Αυτό το έσχος, το στίγμα στις ένοπλες δυνάμεις, το ξέπληραν οι ένοπλες δυνάμεις με το 9, το 12 και 13, με την, και φυσικά στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, έστω και αν προδόθηκαν από το Βενιζέλο και από τη Δημοκρατική λεγόμενη άμυνα ή την Εθνική Άμυνα, όπως τη λέγανε τότε. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε και μετά βεβαίως, πρώτη και κύρια με τη συμμετοχή ενός μεγάλου κομματιού, όχι όλων, ενός μεγάλου κομματιού ανώτατων αξιωματικών, ανώτερων και ανώτατων αξιωματικών στην οργάνωση του αντάρτικου στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της Εθνικής Αντίστασης. Έτσι ξέπλυναν τη βρωμιά και το στίγμα από τις ένοπλες δυνάμεις του πολέμου του 97. Χρειάστηκε δηλαδή, πόσο, βάλτε κάτω δηλαδή, χρειάστηκαν 40 χρόνια για να ξεπλύνει τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων το στίγμα. Λοιπόν, σήμερα ο ελληνικός στρατός, οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις έχουν μόνο στίγματα να επιδείξουν. Το στίγμα της προδοσίας της Κύπρου, το στίγμα των ημείων, το στίγμα των δύο στρατιωτικών που παραδόθηκαν για όμοιροι στην Τουρκία και δεν κάνανε απολύτως τίποτα, ο κ. Αποστολάκης και η παρέα του. Το ένα, μήπως θα φτάσουμε και στο στίγμα να προκαλέσουμε πολεμικό επεισόδιο στο Αιγαίο, τετελεσμένο μόνο και μόνο για να παραδώσουμε αυτά που έχουν συμφωνηθεί να παραδοθούν στην Τουρκία. Γιατί αλλιώς πρέπει να πιστέψω ότι αυτός ο άνθρωπος από λόγους ηλιθιότητας και μειωμένης αντίληψης είναι εξίσου επικίνδυνος. Γιατί αν πιστεύεις, για παράδειγμα, ότι αν αποβιβαστούν σε μια βραχονισίδα στο Αιγαίο θα την ισοπεδώσεις. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν έχει υπηρετήσει θητεία. Δεν έχει απλά ούτε καν την εμπειρία εφέδρου στρατιώτη. Δεν έχει. Το να λες ότι την πατρίδα σου την ισοπεδώσεις και ότι αυτή θα είναι η απάντηση είναι γιούχα. Ούτε λοχίας δεν το λέγει αυτό. Θα το λέγει αυτό. Τι λοχίας? Τους μειώνω τους ανθρώπους. Ενώ έφεδρο, έτσι, δεν μιλάμε για μόνιμο. Ναι. Λοιπόν, και τώρα να λες ότι από ατύχημα. Καλά, από αυτές οι παραγωγικές σχολές, τι στο διάλο παράγουνε? Τον ενόπλο δυνάμενο εννοώ. Και κυρίως αξιωματικούς στην Ευελπίδων. Τι διάλο παράγουνε? Τι επίπεδο ανθρώπους παράγουνε? Ελέος δηλαδή. Και είδα βεβαίως και τους άλλους αρχηγούς που διόρισε ο ελόγω κύριος, ο οποίος είναι κατζετάκηδες. Αξιωματικοί κατσετάκηδες. Θα έχουμε πέμπτης γενιάς αεροπλάνο και αυτόν και δε. Έτσι γίνονται οι πόλεμοι. Με νέες γενιές οπλικών συστημάτων. Τόσο ηλίθιοι είναι. Δεν ξέρουν καν ότι το βασικό στοιχείο ενός σε έναν πόλεμο ή στην άμυνα είναι ο λαός, η χώρα και οι ένοπλες δυνάμεις του. Η δυνατότητα της ενότητας αυτής και της ετοιμότητας να υπερασπίσει την πατρίδα. Νούμερο ένα.
ζήτημα. Το α και το ω. Και μετά έρχονται όλα τα άλλα. Και μετά έρχονται όλα τα άλλα. Ή μήπως θα μας φορτώσουν εμάς αυτά που δεν θέλουν οι Τούρκοι, τα F-35. Και ξέρεις, θα είναι αυτά τα αεροπλάνα. Έχεις δει κάτι αεροπλάνα, είναι πολύ ωραία. Τουλάχιστον τα F-16 λειτουργούν, σηκώνονται. Αυτό λέω. Ότι είναι κάτι ωραία αεροπλάνα, ας πούμε, κάτι σε κάτι εκθέσεις, ας πούμε, όπως είναι στο Παρίσι, τα οποία είναι κενά. Είναι μόνο το κέλυφος. Δεν έχουν λόγο ούτε να πετάξουν ούτε τίποτα. Γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο. Πρόσεξε να δεις. Ακόμη και στην τελευταία παρέλαση, στην 20η Μαρτίου. Έτσι, ναι. Τι πετάξαν από πάνω. F-16, αν δεν κάνω λάθος, αυτά είδα εγώ, και Phantom. Τα Phantom είναι μετά το Βιετνάμ, τα πέσαιραν οι Αμερικανοί. Εμείς τα έχουμε και πολεμάνε ακόμη. Πετάνε μάλλον, έτσι. Λοιπόν, φαντάσου τώρα τι F-35 θα μας δώσουν. Εάν μας δώσουν, βεβαίως. Ναι. Και το χρέος και πού θα εκτεναθεί το χρέος. Έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, τι να πεις. Τι να πεις γι' αυτόν. Βεβαίως, μέσα από την ηλιθιότητα που υπάρχει, ιδιαίτερα για όλους αυτούς που δεν υπηρέτησαν ποτέ, γιατί ο Βίτσας και οι λοιποί, κάτι τέτοιες, οι τύποι που κάνουν τέτοιες δηλώσεις, δεν υπηρέτησαν ποτέ στο στρατό. Έτσι. Ή με τρελόχαρτο την κοπάνησαν, ή με άλλους τρόπους. Λοιπόν, δεν ξέρουν λοιπόν αυτοί, και λογικό να λένε ότι πατάτα τους κατέβει στο κεφάλι. Ποιος είναι ο στόχος? Ο στόχος είναι η συνείδηση του πατέρα και της μητέρας που υπηρετεί το παιδί τους. Και όταν ακούει τον Αποστολάκη και λέει ο Αποστολάκης ότι το τύχημα θα γίνει πόλεμο στο Αιγαίο, τρελαίνεται, όπως τρελαίνομαι και εγώ. Διότι ξέρω πόσο βλάκας είναι αυτός. Για φαντάσου να γίνει οτιδήποτε. Πόλεμο. Να υποχωρήσουν. Ναι. Γιατί πάτε και δύο λισάκια. Και εγώ αυτό που λέω στο παιδί μου είναι, αν συμβεί οτιδήποτε, το πρώτο πράγμα που σε νοιάζει είναι να έρθεις πίσω. Εσύ δεν θα πεθάνεις για το Αποστολάκη. Θα ξεμπερδέψουμε τον Αποστολάκη και CIA και μετά θα διεκδικήσουμε την πατρίδα, όπως το ξέρει ο ελληνικός λαός. Ο πρώτος εχθρός είναι ο Αποστολάκης και η δική του. Οι φυτευτοί στο στράτευμα. Οι οποίοι είναι σίγουρα φέρτος Ισραήλ συνέχεια, περιπτώντας. Και όχι μόνο. Εντάξει, και όχι μόνο. Ναι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι δυνατόν και αν τα ακούμε και να τα ακούμε και δεν υπάρχει ένας εισαγγελέας να πει για κάτσε ρε. Για κάτσε ρε. Θεσμικός παράγοντας, υπεύθυνος άμυνας της χώρας και να λες ότι από ατύχημα θα γίνει πόλεμος. Πού ζούμε. Και φανταστείτε τώρα τι στρατιωτικές συμφωνίες έχουν γίνει με την Τουρκία, βεβαίως με μεσολαβητή υπό την σκέπη του ΝΑΤΟ φυσικά, τι, για να έχεις τον Αποστολάκη να λέει τέτοιες ηλιθιότητες δημόσια. We'll be right back.